έθιμα του Πάσχα. Τα σχολεία ετοιμάζονται να κλείσουν για διακοπές. Στην τηλεόραση παρακολουθούμε ταινίες με την ιστορία του Πάσχα. Ο Ιησούς πια περίμενε το μαρτυρικό τέλος του. Ενώ οι νονοί φέρνουν δώρα και λαμπάδα για τα βαπτιστήρια τους. Άραγε, ποια είναι τα βασικά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας? Ο Ιησούς έκανε πολλά θαύματα όταν ήρθε στη γη. Το πιο γνωστό θαύμα του ήταν η Ανάσταση του Λαζάρου. Σε ανάμνηση αυτού του θαύματος, το Σάββατο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα ονομάζεται Σάββατο του Λαζάρου και φτιάχνουμε τα λαζαράκια. Μικρά ομοιώματά του πλασμένα με ζυμάρι. Επίσης, τα παιδιά φτιάχνουν ένα ομοίωμα του Λαζάρου και λένε τα κάλαντα από σπίτι σε σπίτι. Τα θαύματα αυτά διαδόθηκαν και η φήμη του Ιησού μεγάλωσε. Έτσι, όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από το πλήθος που κρατούσε φύλλα δάφνης στα χέρια του. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι πιστοί γιορτάζουν την ανάμνηση της πορείας του Ιησού από την θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα ως τη Σταύρωσή του και την Ανάσταση. Έτσι, την Κυριακή που αποτελεί την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, οι εκκλησίες στολίζονται με βάγια. Ενώ μετά τη λειτουργία, ο ιερέας ευλογεί και δίνει στους πιστούς σταυρούς από βάγια. Η Κυριακή αυτή ονομάζεται Κυριακή των Βαΐων. Τη μέρα αυτή συνηθίζουμε να τρώμε ψάρι. Τη Μεγάλη Δευτέρα η νηστεία γίνεται πιο αυστηρή. Τα παλιά χρόνια άσπριζαν τις αυλές και τους τοίχους των σπιτιών με ασβέστη, ενώ έβαφαν με κόκκινο χρώμα μερικές γλάστρες. Τη Μεγάλη Τρίτη καθαρίζουμε τα σπίτια μας και προετοιμαζόμαστε για την εορτή του Πάσχα που πλησιάζει. Τη Μεγάλη Τετάρτη γίνεται το ευχέλαιο στην εκκλησία. Οι γυναίκες φέρνουν αλεύρι μέσα σε ένα σκεύος και τοποθετούν πάνω του κεριά, τα οποία τα ανάβουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Το αλεύρι αυτό θα το χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν τα παραδοσιακά κουλουράκια. Το βράδυ οι πιστοί ζουν τον μυστικό δείπνο που παρέθεσε κρυφά ο Ιησούς στους μαθητές του για το Πάσχα. Είναι το δείπνο πριν από την προδοσία του Ιούδα, όπου ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών του. Στη συνέχεια τους αποκαλύπτει ποιος θα τον παραδώσει στους διώκτες του. Κατόπιν, οι ψαλμοί μας μεταφέρουν στον κήπο της Γεθσημανής. Όπου βιώνουμε την προσευχή του Ιησού στον Πατέρα του και τελικά τη σύλληψή του. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η μέρα των παθών του Ιησού. Στην Εκκλησία διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια και γίνεται η τελετή της Σταύρωσης του Χριστού. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί καλούνται να θυμηθούν τη δίκη του από τον Πόντιο Πιλάτο. Τα βασανιστήρια από τους Ρωμαίους στρατιώτες
τους εξευτελισμούς. Και τέλος τον μαρτυρικό του θάνατο στο Σταυρό. Οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα την ώρα που ο Σταυρωμένος περιφέρεται μέσα στο ναό. Έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης είναι το βάψιμο των κόκκινων αυγών. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού που θυσιάστηκε για τους ανθρώπους. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα πένθους για τους χριστιανούς, καθώς ο Ιησούς άφησε την τελευταία του πνοή στο Σταυρό. Από το πρωί οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα. Οι γυναίκες πηγαίνουν στην εκκλησία και στολίζουν τον επιτάφιο. Πραγματοποιείται η ακολουθία της αποκαθήλωσης, όπου ο ιερέας βγάζει το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό και το τοποθετεί μέσα στον επιτάφιο. Οι πιστοί επισκέπτονται την εκκλησία για να προσκυνήσουν τον επιτάφιο και να περάσουν από κάτω. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, σε κλίμα κατάνοιξης, ο επιτάφιος περιφέρεται στους δρόμους γύρω από την εκκλησία. Οι πιστοί ακολουθούν την πομπή. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται η ακολουθία της Αναστάσεως. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όλα τα φώτα της εκκλησίας σβήνουν και βγαίνει ο παπάς από την ωραία πύλη με τη λαμπάδα του αναμένη, ψάλλοντας το «Δεύτε λάβετε φως» και δίνει το Άγιο Φως στους πιστούς, με το οποίο ανάβουν τις λαμπάδες τους. Κατόπιν βγαίνουν όλοι έξω, όπου ο παπάς διαβάζει το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως και μόλις τελειώσει όλοι ψάλλουν το «Χριστός Ανέστη». Η λειτουργία αυτή συμβολίζει τη στιγμή της Ανάστασης του Ιησού. Το Άγιο Φως μεταφέρεται σε όλα τα σπίτια και ανάβουν με αυτό το καντήλι. Η Κυριακή του Πάσχα είναι η μέρα χαράς για την Ανάσταση του Χριστού. Σε όλα τα σπίτια συνηθίζεται να γίνεται γλέντι και να ψήνουν το παραδοσιακό αρνί και να τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά.